Κοιτάξτε να δείτε, έγινε μια μεταφορά του Καραμελώσου του και του Σχίζα, που ήταν βρεφική και παιδική, κλείνοντας η ΚΕΔΙΤ, μεταφερθήκαν στο νομικό πρόσωπο. Αυτό μην νομίζετε ότι ήταν ευτύχημα για μας στο νομικό πρόσωπο, γιατί όλα μας αλλάξανε. Το μόνο που κάναμε και έπρεπε να γίνει για την πόλη μας, επειδή εξυπηρετούσαν λίγα βρέφη, είπαμε ότι το Καραμελόσπιτο θα γίνει αμυγές, δηλαδή θα γίνει όλο βρεφικό με δύο τμήματα και δύο τμήματα του Σχίζα και τους παιδικούς σταθμούς, επειδή τα παιδιά είναι λίγα και έχουμε παιδικούς σταθμούς, θα μεταφερθούν τα παιδιά των παιδικών κάπου παραπλήσια σε κάποιους παιδικούς. Τώρα, επειδή εκκρεμεί ένα πρόγραμμα με 50.000 στους 5 παιδικούς και αντίστοιχα στους 2 βρεφικούς, δηλαδή σε 3 παιδικούς και σε Σχίζα και Καραμελόσπιτο, πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες. Πρέπει να γίνουν εργασίες για να μπορέσουμε να πάρουμε την πυρασφάλεια στο Καραμελόσπιτο και κάποιες εργασίες πάλι συγκεκριμένες, οι οποίες πρέπει να γίνουν στο Σχίζα. Ο λόγος τώρα που δεν ανακοινώσαμε, ενώ ανακοινώσαμε τους παιδικούς που είμαστε καθόλου έτοιμοι και εντάξει, δεν ανακοινώσαμε τα βρέφη, ήταν ότι θέλουμε να δούμε μετά τις Παναγίες που έχουμε φτάσει στις εργασίες και τι μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δηλαδή μπορούμε να πάμε και μία εβδομάδα μετά, παράδειγμα, ή και δύο εβδομάδες μετά, προκειμένου να λειτουργήσει σωστά. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έχουμε παράθυρα που να βάζουν κρύο, δεν μπορεί, είναι βρέφη. Πρέπει να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Αυτό είναι ο λόγος που δεν έχουμε ανακοινώσει. Πιστεύω ότι μετά τις Παναγίες θα έχουμε την καθαρή άποψη και θα μάθει και ο κόσμος και αυτοί που έχουν κάνει τις αιτήσεις τι μένει γενέζει. Γιατί οι αιτήσεις, να ξέρετε, για βρέφη είναι πάρα πολλές. Είναι περίπου στις 60 αιτήσεις. Δηλαδή που κάποτε εξυπηρετιώσονται 6-12 άτομα. Δηλαδή πάμε να τα κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό σημαίνει περισσότερο προσωπικό, γιατί στο δημόσιο λειτουργεί ένας βρεφικός σταθμός με προδιαγραφές. Πρέπει να έχεις 2 υπαλλήλους ΤΑΦΕΕΠΣΙΛΟΝ και 2 και μία ένα ΔΕΛΤΑΕΠΣΙΛΟΝ βρεφοκόμος. Επομένως είναι με άλλο στυλ που δουλεύει και πρέπει να το δουλέψουμε σωστά. Δηλαδή φανταστείτε ότι στο Καραμελόπιτο θα δουλεύουν 6 άτομα και 6 άτομα στον άλλον. Επομένως καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα δηλαδή τα πράγματα. Πρέπει να λειτουργήσουν σωστά. Δεν μπορούμε και εργαζόμενους γονείς. Εργαζόμενους γονείς που το έχουν μεγάλη ανάγκη για τους βρεφικούς. Δεν εξυπηρετιούνται στην πόλη μας. Ακόμη και από τους ιδιωτικούς δεν προλαβαίνουν οι ιδιωτικοί να εξυπηρετήσουν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των πολιτών της Τρίπολης που έχουν προβλήματα. Παιδική είναι εντάξει, έχουμε κλείσει. Οι παιδικοί έχουμε ήδη συντήρηση κάνει. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια. Βάφεται ο πρώτος τώρα, έχουμε βάλει συνεργείο και τον ευάφουμε μετά από χρόνια. Γιατί έπρεπε να γίνει και εκεί πέρα ένα φρεσκάρισμα, είναι υγιεινής. Αυτό γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται ήδη τώρα στο πρώτο, ήδη θα ξεκινήσουμε να το βάφουμε. Και οι υπόλοιποι είναι σχεδόν σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό να το καταλάβει ο κόσμος, να μας προτιμήσει. Δουλεύουν πλήρως με προσωπικό, μάγειρα, τραπεζοκόμα, τα πάντα, οι παιδικοί μας σταθμοί και μπορούμε να προσφέρουμε πολλά. Πιστεύω ότι φέτος θα δουλέψουμε, γιατί πέρσι είχαμε το κορονοϊό και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, φέτος πιθανόν να δουλέψουμε και το λεωφορείο μας, το οποίο δούλευε μόνο από Λεβίδη προς Τρίπολη και εκεί να διευκρινίσω ότι στο Λεβίδη πιθανόν θα δούμε πώς θα λειτουργήσουμε. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα γιατί γίνεται μία ανακαίνιση όλου του παιδικού σταθμού με καινούργια παράθυρα, δηλαδή θα γίνει ένα πρότυπο πολύ ωραίο στο παιδικό σταθμό. Ήδη το έχει πάρει ο εργολάβος και πρέπει να μπει μέσα να του κάνει μία πλήρη ανακαίνιση στο Λεβίδι. Έχει βγει στο πρόγραμμα δηλαδή το Λεβίδι για να γίνει. Γιατί είναι μία μεγάλη περιοχή, ένας παλιός δήμος του Λεβιδίου που πρέπει εκεί πέρα να. Το μόνο που πρέπει να γίνει, όλη η τοπική, η περιμετρικά του Λεβιδίου, είτε της Στεγαίας, θα πρέπει να τα βάλουν όλα κάτω και να γίνεται σωστή η δουλειά μας.